Αγαπητοί μου φίλοι, να συνεχίσουμε και να δούμε τι γίνεται και με το πρόγραμμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, που όπως ξέρετε επισκέπτεται τη Ρόδο, τη Μεγίστη, Κάλυμνο και Κο. Στην Κάλυμνο βέβαια θα βρίσκεται το πρωί της Κυριακής, 10.30 περίπου στο αεροδρόμιο, κατεβαίνει κάτω εκεί για να βρεθεί στο πνευματικό κέντρο και να έχει την υποδοχή από το ΔΣ, από το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους τους φίλους που θα θελήσουν να του πούν μια κουβέντα και να του σφίξουν το χέρι κτλ. Ξέρουμε ότι θα περάσει έξω προς πλατεία εκεί για να χαιρετήσει όλους τους φίλους που θα βρίσκονται στα ουζερί, στις καφετέριες κτλ. Να τους χαιρετήσει, μια κουβέντα να τους πει. Δεν ήθελε δηλαδή κάτι επίσημο να στηθεί και να κάνει μια ομιλία. Κάπως έτσι είναι το πρόγραμμά του. Σίγουρα, αν υπάρχει περιθώριο, ένα ουζάκι, κάτι, ένα χταποδάκι θα το δοκιμάσει. Και να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Εμείς εννοείται ότι συνεχίζουμε και καταγράφουμε το κάθε τι το οποίο θα συμβεί και θα υποθεί. Πάμε να δούμε και κάτι άλλο από τα ζητήματα τα οποία έχω εδώ μπροστά μου. Διαβάζω λοιπόν. Βραδιά όπερας στο Καστέλο, μια όμορφη βραδιά όπερας, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στη μαγευτική αυλή του Καστέλο, Παρασκευή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής, 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο και οργανωτή το Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού της Ρόδου. Μια βραδιά που θα λάβουν μέρος η πειραματική χοροδία του Δήμου Ρόδου, υπό τον Γιώργο Σακελαρίδη, οι Ρόδιοι σολίστες τραγουδιού Λεωνίδα Σακελαρίδης, Ελευθερία Ζαράκη, Δήμητρα Παπαδοπούλου και ο πιανίστας Δημήτρης Ιωσήφ. Οι συντελεστές της λυρικής σκηνής Δημήτρης Γάκας, πιάνο και Γιάννης Χριστόπουλος, τραγούδι τενόρος και η παιδική χοροδία του Δήμου της Ρόδου. Όλα αυτά λοιπόν 21 Ιουνίου στο Καστέλο και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Η βραδιά όπερας που διοργανώνει ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου αποτελεί την κεντρική εκδήλωση στη Ρόδο της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής που γιορτάζεται σε ολόκληρο τον κόσμο κάθε 21 Ιουνίου. Επίσης, ξεκινά στην πόλη της Ρόδου Τετάρτη 12 Ιουνίου για 7η συνεχόμενη χρονιά το Rhodes Summer Festival. Την αυλαία ανοίγουν με τη μουσική του συνάντηση ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, τα κίτρινα ποδήλατα, ο Steve Stesser σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο χώρο του Ακτέων 9 η ώρα το βράδυ. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ένας από τους πιο κατοξιωμένους και σπουδαίους τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, συναντά το δυναμικό live rock συγκρότημα Κίτρινα Ποδήλατα, δηλαδή τους Αλέξανδρο και Γιώργο Πενταλιά, και τον ταλαντούχο Steve Stesser, ο οποίος πρόσφατα κυκλοφόρησε τη δεύτερη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Μη με ξυπνάς». Μαζί τους η μουσική Άκη Σαμπραζής, στον μπάσο Φίλιππος Σπυρόπουλος στα τύμπανα. Αυτά αγαπητοί μου φίλοι, ενώ τρόφιμα και ποτά λέει θα διατίθεται προς πώληση από τον Γάση Αλισό καθώς και το Ακτέων. Και στο σημείο αυτό ελάτε τώρα να σας πούμε πως βρεθήκαμε στο Μεσογειακό Εστιατόριο Πρέγκο στο Μασούρι χτες το βράδυ, εκεί όπου πάρα πολλοί φίλοι, εμείς βέβαια πήγαμε λίγο νωρίτερα, για να μην είναι γεμάτος ο χώρος, για να μην τους κάνουμε, ξέρετε, να νιώσουν εγκλωβισμένοι ότι είναι έτοιμοι να αρχίσουν να μοιράζουν τα πιάτα στους φίλους εκεί που περίμεναν υπομονετικά και με καρτερία τα σχετική γευστική πανδεσία ασυνήθιστον έτσι 4 πιάτων για τον καθένα, κάτι λοιπόν πέρα από τα συνηθισμένα. Αλλά πήγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα, έτσι ώστε να προλάβουμε να τους δούμε λίγο πιο χαλαρούς και να μιλήσουμε με τον Παντελή Βούρο, με τον Χαράλαμπο, με την Κωνσταντίνα που πέρασε και την καλωσορίσαμε, η Κωνσταντίνα από την Κύπρο που ταξίδεψε. Λοιπόν, όλα καλά, τα παιδιά και μέσα με τους βοηθούς, καταλαβαίνετε, βρισκόντουσαν σε τρελούς ρυθμούς για να ολοκληρώσουν όλη αυτή την προετοιμασία που είχε να κάνει με πάνω από 100 άτομα. Μιλήσαμε μαζί τους, μάλιστα τους έλεγα ότι οι φίλοι μου από την Ομογένεια, από τον Τάργουν, ο κύριος Γιώργος και η Πόπη Τεζάρη, τους έβλεπαν κάθε βράδυ, παρακολουθούσαν, μου έλεγαν δρόμενα, μου έλεγαν εξελίξεις, μου σχολίαζαν καταστάσεις. Εγώ προσπαθούσα βέβαια να δώσω πυκνωμένα στα πρωινάδικα, αν προλάβαινα ορισμένα πράγματα κτλ. Όμως είχαν να πούν τα καλύτερα. Μιλήσαμε μαζί τους, τους ευχαριστούμε από καρδιάς, τους ευχόμαστε καλή πορεία, έτσι να γίνεται γνωστός και ο τόπος μας παντού, για τις ομορφιές του, για τις γεύσεις του και για τα καλά παιδιά
Και πάμε να δούμε τι ακριβώς μας είπαν. Και πάλι τους ευχόμαστε ένα καλό και δυνατό καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ στο Μεσογειακό Εστιατόριο Μπρέγκο απόψε που έχουμε μια μεγάλη γευστική πανδεσία. Ωραία τα λέτε, πολύ ωραία. Για όλους τους φίλους που έκλεισαν και είναι εδώ. Για όσοι προλάβανε. Για όσοι δεν προλάβανε. Άλλες στιγμές. Έτσι, κάποια άλλη στιγμή. Καλησπέρα και πάλι, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ που μας κάνατε την τιμή και ήρθατε. Χαρά μας. Έχω μια απίστευτη ομάδα. Το βλέπω. Δουλεύουν πυρετοδός και ο Γιάννης Γλινάτσης. Ναι, μέσα ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ ποδιά βάλτε στο Γιάννη. Όλοι δουλεύουν πολύ σκληρά. Να και η Κωνσταντίνα λοιπόν. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην Κάλλη. Γεια σας στην Κάλλη. Τι ωραία. Ο Φάβερ. Ο μεγάλος φούρος. Έτσι, ο μεγάλος έτσι. Μεγάλος φούρος. Λοιπόν, θέλω να ακούσω λόγια, συναισθήματα. Συναισθήματα δεν λέγονται. Είμαι συγκινημένος πάρα πάρα πολύ. Χαρούμενος για την επιτυχία του Παντελή και τον κόσμο όλο που είχε ήταν τόσο κοντά. Ας πούμε και το χαρήκαμε πάρα πολύ. Έτσι είναι. Και εύχομαι να πηγαίνει όλο μπροστά και έτσι, καλύτερα. Έτσι θα είναι, γιατί έχει πάρει όλες τις ωραίες βάσεις. Έχει πάρει αυτή την ομορφιά της ψυχής, της καρδιάς, του μυαλού, που τα είδαμε, που εμείς είμαστε συμπατριώτες του, δεν τον ξέραμε τόσο καλά όμως. Ξέρω εγώ. Έστω τον γνωρίσαμε μέσα από ένα παιχνίδι. Τώρα όμως είναι εδώ δικός μας και εδώ δίπλα είναι ο κύριος Θεζάρης και η κυρία Καλλιόπη, οι οποίοι κάθε χρόνια, κάθε βράδυ πιστοί έβλεπαν, παρακολουθούσαν και μου έλεγαν το φουσκούς για το κάθε τύπο. Θέλω να σας ακούσω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω πρώτα μεγάλα τα πιο μεγάλα συγχαρητήρια στον μπαμπά, στον κύριο Μιχάλη, γιατί από εκεί φάνηκε και το ήθος του Παντέλη. Ακριβώς. Το παρακολουθούσαμε καθημερινά και καταλάβαμε από πού πήρε όλο αυτό το ήθος, το χιουμόρ, ενέργεια και καλός μάγειρας, κανένας δεν το αφισβητεί. Αλλά καλός χαρακτήρας πάνω απ' όλα. Πάρα πολύ, έβαζε πολλά πράγματα στη θέση τους με τον τρόπο του, γιατί αυτό έμαθε πιστεύω δηλαδή την οικογένειά του. Βεβαίως. Και όπως άξια έφτασε σε αυτή τη θέση, προσωπικά εγώ πίστευα ότι μπορούσε να πήγαινε πολύ περισσότερο παραπάνω. Αλλά εντάξει, τα είναι πράγματα... ο master chef της καρδιάς μας. Ωραία. Είναι ο μάθηση της καρδιάς και αυτό πιστεύω είναι το πιο σημαντικό, το ότι πιο σημαντικό, με αγάπησε όλος ο κόσμος. Παντελή, αυτό σημαίνει πάντοτε σε όποιο παιχνίδι έχω παρακολουθήσει και βλέπουμε ότι δεν είναι να είσαι νικητής να πάρεις τα χρήματα. Είναι να είσαι νικητής να μείνεις και να κρατήσεις, κράτησε αυτό που είσαι, πάντοτε να είσαι δίκαιος, να είσαι ο εαυτός σου, μην προσποιείσαι γιατί πολύ, όπως κατά και εσύ ήσουν πιο καλά και τα βλέπεις, τα βλέπα και εγώ απ' έξω, προσπαθήσαν πολύ να επιβάλλουν σώνει και καλά να φτάσουν κάπου ψηλά. Δεν είναι έτσι. Ο Παντελής δεν το έβλεπε έτσι. Εγώ δεν το είδα έτσι. Θέλει σε μια χαλαρή στάση. Να σου πω πολλές φορές, με βρίαζα κάπως γιατί το έπαιζες λίγο χαλαρός, ρε Παντελή, άντε. Αλλά όμως αυτό ήταν το κέρδος σου. Και σου εύχομαι με όλη μου την καρδιά να πας ψηλά, και να είσαι πάντοτε αυτό που είσαι. Το χαμόγελο, το βιολί, το πυρλατά, τη ματατά. Και ό,τι έτσι σου βγαίνει από την καρδιά. Γιώργο, Γιώργο, λες κάτι για τον Παντελή. Ποτέ απλώς συγχαρητήρια. Έτσι. Είμαστε χαρούμενοι, το παρακολουθούσαμε καθημερινά, μπορώ να σου πω. Τώρα θέλω να πάω μακαρονάδο που έκανε την πρώτη μέρα. Αγινό μακαρονάδα. Αγινό. Αγινό. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Για να ακούσουμε όμως τα πιάτα, τα τέσσερα πιάτα σήμερα. Τι θα είναι, Παντελή. Τέσσερα πιάτα. Είναι το φύλλο νόρι που βλέπετε εδώ πέρα που κόβουν τα παιδιά. Μάλιστα. Ωραίο, το κοίμασε ο κύριος Μιχάλης. Μάλιστα. Από αυτό που άρα μιλάμε υγιεινή διατροφή παράλληλα, έτσι. Μιλάμε τώρα για ντόπια. Η φιλοσοφία μας είναι να παντρέψουμε ντόπια προϊόντα, καλύμνο, όπως αυτό είναι. Η φουσκά, ο ακινιός, η κοπανίσια, το κοπανίσιο μέλι και όταν φτάσουμε σε τεχνικές υψηλού επίπεδου. Άρα πολύ και, και με συνδυασμούς βέβαια που θα ταιριάζουν και θα κάνουν μια έκπληξη στον ουρανίσκο. Και γι' αυτό το λόγο εμείς κάθαμε πάρα πολλές ώρες με τον Χαράλαπο να σκεφτούμε. Εγώ σύνθεσα τα υλικά, ο Χαράλαπος έβαλε και ιδέες, βάλαμε μαζί τις τεχνικές, από αυτά που μάθαμε δηλαδή από το MasterChef και βγάλαμε ένα αποτέλεσμα που θα το δείτε σε λίγο.
Πόσοι άνθρωποι σήμερα θα γευθούν όλα αυτά? Αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει 115 άτομα, δεν έχουμε κλείσει παραπάνω. Τόσο σκέφτηκα κι εγώ, ναι, για να μην για να μπορέσετε να τους εξυπηρετήσετε κιόλας. Είναι και άψογα. Άψογα. Και να μην τέλεια. Είναι τώρα στριμωγμένοι. Θα θέλω ο κάθε πελάτης να είναι, έχει το χώρο του για να περάσει καλά. Διότι άμα τους στριμώξεις, όχι, okay, μπορεί να κερδίσεις κάποια λεφτά παραπάνω, αλλά δεν θα ευχαριστηθούν οι πελάτες. Και πάνω απ' όλα πρέπει να κάνουμε κάτι να... με μεράκι, να είμαστε μερακλείδες. Και να μπορεί να σε πλησιάσει, να σου πει τη γνώμη του, βέβαια, έτσι, βέβαια. Ένα σχόλιο κτλ. Έτσι, να... Τώρα, όσοι δεν πρόλαβαν, έτσι πω πει, οι μέρες είναι μπροστά. Όσοι δεν πρόλαβαν, μπορούμε να οποιαδήποτε στιγμή να έρθουν και να ακριβώς και να απολαύσουν τις σπεσιαλιτές. Πιστεύω, ναι, πρέπει να φύγουμε. Αλλά πιστεύω θα έχω την ευκαιρία. Έτσι, θα την έχει σίγουρα. Να δω το πατρί, τον είδα, τον ευχαριστήθηκα. Το παγωτό Εγκουλή κάνει θράψη, κύριε Μιχάλη. Το παγωτό Εγκουλή και όχι μόνο. Κάνουν θράψη. Είναι πολύ νόστιμο και ωραίο. Είναι πολύ στήσιμο και όλα. Άρα θα τρώγεται χωρίς τύψεις. Το αρπάτο. Εδώ είναι ο Χαράλαμπος. Τι γίνεται, από όλα καλά. Δουλέψαμε πυρετοδός, η ομάδα καλή, δυνατή, βοηθάει, εντάξει, συνεργάσιμη. Πολύ ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι. Γεια στα χέρια σας λοιπόν και καλή δύναμη. Και εσείς να είστε καλά. Πολύ ωραία. Η βραδιά είναι μπροστά σας. Η βραδιά είναι μπροστά μας. Πάω έξω γιατί βλέπω και πολύ γνωστά πρόσωπα που όχι απλά μίλησαν στο στούντιο, αλλά μπορούν και να μας πούν τώρα τις σκέψεις τους. Και περιμένω τυπώσεις. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή δύναμη στο έργο σας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και καλές δουλειές. Καλό καλοκαίρι να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει στην Κάλυμνο, να γευτεί την τόπια γαστρονομία που είναι εξαιρετική και όχι μόνο. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Θάλασσα, βουνό, διακοπές με χαλάρωση, ηρεμία. Μπορεί να περάσει πολύ καλά στο νησί μας. Και αξέχαστα. Πάω να δω την Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η γενική εικόνα των φίλων που έχουν έρθει ήδη και περιμένουν να ξεκινήσει η διαδικασία εδώ των γευστικών απολαύσεων. Βέβαια δεν έχει ακόμη, έτσι, δεν έχουν ακόμη γεμίσει χώροι, αλλά αυτό θα γίνει από λεπτό σε λεπτό. Βλέπω ένα φίλο που ήδη μιλήσαμε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα, Μαρτίνο. Σας τι ακόμη βέβαια τα πιάτα δεν ήρθαν. Δεν πειράζει. Όμως εγώ είδα μέσα. Το πουλί. Καθίστε, δεν φαίνεστε. Πουλί τέιλ, δηλαδή αντί για κοκτέιλ, είναι καλό. Πουλί τέιλ, το οποίο είναι από γκρέιπφρουτον με βότκα και ένα νομίζω κρασί. Είναι ωραίο, είναι γευστικό. Αρκετά όμορφα, όμορφο, δροσιστικό, κατάλληλο ακριβώς για αυτό το καλωσορίσματος. Τέλεια. Μας βάζει δηλαδή στην περιέργεια και στο πνεύμα το τι θα ακολουθήσει, αν και το μενού το έχουν μοιράσει εδώ τα παιδιά, το οποίο τουλάχιστον τα πρώτα τρία, τα πρώτα δύο πιάτα φαίνεται να είναι επηρεασμένα από την καλλιτεχνική γαστρονομία, νοοτροπία και φιλοσοφία. Εγώ θα σας αφήσω να δοκιμάσετε και θα τα πούμε σε επόμενες μέρες. Εδώ είμαστε. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah.